Όλα τα παιδιά. Παρασκευόπουλος Φωτιάδης. Παρασκευόπουλος Παπαζαφύρης Γαλάνης. Λυσμένος εκεί, του γίνεται φάουλ. Βλέπουμε ότι ο Νικολοτσόπουλος πιέζει overplay το γκαρδαρί για να μην πάρει την μπάλα και νομίζουμε ότι είναι σωστό. Ίσως, να έπρεπε, ίσως έπρεπε να έχει γίνει και πιο νωρίς αυτό. Αυτός είναι που έχει δημιουργήσει όλα τα προβλήματα. Δύο βολές άστοχος ήταν ο Γαλάνης στην πρώτη και εύστοχος τώρα. Μακάριος κατεβάζει την μπάλα. Κουλούρης. Κουλούρης. Φάουλ από το Φωτιάδη. Μην το πνίξει το παιδί. Είναι εκνευρισμένη η ομάδα του πύργου και η τεχνική ηγεσία, αλλά είναι σίγουρο ότι ο Πύργος δεν είναι καλύτερη ομάδα από τα Λαχενά. Παρασκευόπουλος τώρα, Φωτιάδης. Ένα άστοχο σου του Παρασκευόπουλου, ένα rebound. Σώνεται η μπάλα για τα Λαχενά. Την ωραία προσπάθεια του Αυγουστή. Μακάριος βγάζει την μπάλα στον Κουλούρη. Και ένα καλάθι για τα Λαχενά από τον Πέτρο τον Κουλούρη. Παρασκευόπουλος. Ο Παζαφύρης Παρασκευόπουλος. Επιχειρεί σου τριών πόντων ο Παρασκευόπουλος, είναι άστοχος όμως. Κερδίζει το rebound ο Ιακωβάκης, δίνει την μπάλα στο Μακάριο. Μακάριος. Κουλούρης Μακάριος. Ιακωβάκης. Μακάριος. Σουτ. Άστοχος. Επιθετικό φάουλ του Αυγουστή, του Νικολουτσόπουλου. Πολύ σωστή απόφαση των διαιτητών. Έσπρωξε εκεί τον αντίπαλό του. Και έχουμε time out από τα Λαχενά. Έληξε. Πιστό, πόσο είναι ρε. Έξι. Νομίζουμε ότι το παιχνίδι έχει κριθεί υπέρ της ομάδας των Λαχενών. Χωρίς να ξέρουμε ακριβώς το σκορ βέβαια. Η ομάδα του πύργου σίγουρα δεν ήρθε βέβαια στα Λαχενά για να χάσει από χέρι, όπως λέμε. Γιατί διεκδικεί και αυτή την είσοδό της στην τελική φάση. Αλλά επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά ότι προσωπικά πιστεύουμε ότι υπάρχει διαφορά κλάσης ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όπως και για όλες τις υπόλοιπες ομάδες εδώ του Νομού Ηλίας, από τις οποίες η ομάδα των Λαχενών αγωνιστικά είναι σαφώς ανώτερη και το έχει δείξει αυτό με την αίτητη πορεία της μέχρι τώρα. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Η ομάδα του πύργου έχει κερδίσει φάουλ και βολές. Έχουμε μία και μία, Κάρδαρης είναι άστοχος, Μακάριος στο rebound, για να δούμε θα βγει η μπάλα στον εμφυδιασμό, όχι. Σταματάει την ομάδα ο Μακάριος, ίσως να έχει τέτοιες εντολές για αργές επιθέσεις. Κουλούρης, Μακάριος, Ιακωβάκης πιέζεται, πρεσάρεται από το Φωτιάδη. Ζητάει την μπάλα, όμως ο Μακάριος δεν του τη δίνει. Κουλούρης βγαίνει να βοηθήσει, για να δούμε, είναι man to man τώρα, είναι man to man, για να δούμε την αντίδραση της ΑΕΛ. Κουλούρης επιχειρεί το jump shoot, είναι άστοχος. Κερδίζει ο Παπά Ζαφύρης Παρασκευόπουλος. Να ο Κουλούρης, πόδια σφυρίζουν. Σωστή απόφαση των διαιτητών, έκανε πόδια εκεί ο Κουλούρης. Τύψει μπάλα στα πόδια του. Δίνονται οι εξηγήσεις εκεί από τους διαιτητές. Παρασκευόπουλος. Βήματα έκανε εκεί ο Παρασκευόπουλος, δεν το είδε διαιτητής. Παπαζαφύρης τώρα. Ωραία άμυνα από τον Νίκο τον Κουλούρη. Βγαίνει στο lay-up. Πάρα πολύ όμορφα αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα Λαχενά. Φωτιάδης, Παρασκευόπουλος τώρα. Φάουλ. Φάουλ πρέπει να έχει δώσει ο διαιτητής, σωστά. Φάουλ από τον Πέτρο τον Κουλούρη. Μία και μία για τον Παρασκευόπουλο. Δεν
Άστοχος ο Παρασκευόπουλος, διεκδικείται το rebound εκεί. Σωστά. Έδιωξε ο Πετρόπουλος την μπάλα. Κάτω από την πίεση του Γαλάνη. Παρασκευόπουλος τώρα, Παπαζαφύρης, σουτ τριών πόντων. Άστοχος, πολύ ωραία ο Πετρόπουλος, δυνατά καθαρίζει τη φάση. Μακάριος για τα Λαχενά. Ο Μακάριος ζητάει να ανεβεί κάποιος στην κορυφή εκεί, να γίνει κάποιος screen, ναι. Γίνεται μια κομπίνα. Για να δούμε. Βγαίνει στο τρίποντο ο Κουλούρης, είναι άστοχος όμως. Παρασκευόπουλος, παλιά αφιδιασμού για τον Κάρδαρη. Και εκεί είναι λίγο δύσκολο ο Κάρδαρης να ανακοπεί. Μακάριος. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε γρηγορότερες επιστροφές. Για να δούμε, Μακάριος περνάει τη λόμπ παλιά στον Κουλούρη. Κουλούρης επιχειρεί τον πάσιμο. Χάνει από ευνοϊκή θέση, κερδίζει ο ψηλός εκεί των Λαχενών. Βγαίνει μπάλα στο Μακάριο στην περιφέρεια. Πετρόπουλος, Μακάριος. Και φάουλ του Φωτιάδη. Φάουλ του Φωτιάδη στο Μακάριο. Μακάριος, έχει δοθεί εσχεμένο φάουλ. Εσχεμένο φάουλ. Εύστοχος. Η μπάλα είναι απ' έξω για τα Λαχενά. Δόθηκε εσχεμένο φάουλ. Μακάριος τώρα. Πιέζεται εκεί από τον Παρασκευόπουλο. Για να δούμε. Ο Μακάριος είναι άριστος τεχνίτης με την μπάλα. Κουλούρης. Πετρόπουλος. Κουλούρης. Jump shoot άστοχος. Ξανακερδίζει όμως ο Κουλούρης. Βήματα εκεί. Παρασκευόπουλος τώρα. Είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα, το παιχνίδι έληξε αυτή τη στιγμή με μία άστοχη βολή του Μακάριου. Το αίτητο λοιπόν για την ΑΕΛ συνεχίζεται. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Δυνατό, γρήγορο, με πολλές μάχες κάτω από τα καλάθια. Θα πάρουμε μια συνέντευξη από τον έφορο της παιδικής, τον κύριο Αναστόπουλο, να τον ρωτήσουμε μερικά πράγματα. Κύριος Αναστόπουλος είναι εκνευρισμένος, δεν είναι σε θέση να μας πει δύο κουβέντες. Ευχαριστούμε τον κύριο Μανιάτη που μας πρόσφερε ακόμα ένα παιχνίδι με την κάμερά του. Ευχόμαστε και τα υπόλοιπα παιχνίδια που σίγουρα θα δώσει το παιδικό τμήμα της ΑΕΛ στην τελική φάση να είναι νικηφόρα. Και γιατί όχι να μην προχωρήσουμε πιο πάνω και από εκεί. Thank you.